Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Θρακιώτης.com. Σήμερα βρισκόμαστε στην πλατεία του Σουφλίου. Έχουμε μαζί μας τον Χαράλαμπο, τον Βούλκο, όπου 2 Τετάρτου έτρεξε στο μαραθώνιο του Μιλάνου. Βρισκόμαστε κοντά. Μπάμπη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ για πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Συμμετοχή σου εκεί, και όχι μόνο η συμμετοχή, αλλά είχες και ένα ρεκόρ που κατέβασες, το προσωπικό σου ρεκόρ. Καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Ναι, επίδοση ήταν 2.44.30, 11 λεπτά κάτω από το ρεκόρ που είχα στην Αθήνα. Βέβαια, η διαδρομή στην Αθήνα δεν συγκρίνεται με αυτή του Μιλάνου, γιατί είναι πιο δύσκολη στον κόσμο με τις ανηφόρες των Αθηνών, εννοείς. Των Αθηνών. Αλλά 11 λεπτά κάτω είναι εντάξει. Πολύ καλή επίδοση. Μίλησέ μας για την πόσα άτομα συμμετείχαν. Η συμμετοχή ήταν 5.500 κόσμος στο μαραθώνιο, στο φουλ μαραθώνιο, και άλλοι 4.000 ήταν στη Σκυτάλη, που ήταν ανά 10 χιλιόμετρα, 4 δρομής, ήταν σαν ομάδα. 53ος και 25ος στην κατηγορία 19-34. Μάλιστα. Πόσοι αθλητές συμμετείχαν από την Ελλάδα? 37 αθλητές. 37 αθλητές. Εσύ συμμετείχες με την ομάδα των Λύκων. Λύκη και Χαγιόγλου ήμασταν 5 άτομα. Οι τρεις σπάσαμε το τρίωρο. Και οι υπόλοιποι 2 με προσωπικά ρεκόρ. Γενικά η διαδρομή έβγαλε πολύ καλές επιδόσεις λόγω του καιρού, που ήταν με συννεφιά και 17 βαθμούς. Δηλαδή τέλειος για επιδόσεις. Να και όλοι τα πήγαν πολύ καλά. Να πούμε ότι ο χρόνος ήταν ο καλύτερος από τους Έλληνες που συμμετείχαν. Ναι, ήμουν ο πρώτος Έλληνας και ο δεύτερος των Λύκων και Χαγιόγλου, με προσωπικό ρεκόρ 2.46.20. Χτίζεται καλή ομάδα. Βέβαια, είμαστε δυνατοί. Συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους αθλητές. Μπορείς να πεις τον προπονητή σου? Ναι, είναι ο Δημήτρης και Χαγιόγλου. Είναι υπερμαραθωνοδρόμος και πολύ καλός φίλος, και προχωράμε σιγά σιγά, συνέχεια με καλύτερες επιδόσεις. Μετέφερε μας μια εικόνα από το μαραθώνιο. Πώς ξεκίνησε, στα ενδιάμεσα της διαδρομής, πού υπήρχαν δυσκολίες, πού υπήρχαν εύκολες διαδρομές? Τώρα σε ένα μαραθώνιο δεν υπάρχει κάτι εύκολο, αλλά... Ναι, εντάξει, τα πρώτα χιλιόμετρα πρέπει να κυλήσουν εύκολα. Δεν πρέπει να μαζέψει κούραση τα πρώτα χιλιόμετρα. Εντάξει, για μένα δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Στα πρώτα 200 μέτρα μου πάτησαν το παπούτσι, αναγκάστηκα να σκύψω να το βάλω. Και μάλλον με αυτόν τον τρόπο έχασα και το τζελάκι. Μου έπεσε για ένα τζελάκι, που είναι οι υδατάνθρακες που πρέπει να τα παίρνουμε ανά κάποια χιλιόμετρα. Ευτυχώς είχε τσελάκι στα 35 χιλιόμετρα προς το τέλος η διοργάνωση, και έτσι σώθηκε και η επίδοση. Η διοργάνωση πώς την κρίνεις, αφού αυτή τη στιγμή έχεις πάει σε αρκετές διοργανώσεις? Από ό,τι άκουσα, η πρώτη δρομή που περάσαμε για μας είναι πάντα καλά, γιατί είναι και τα νεράκια σωστά. Δηλαδή πρέπει να ρωτήσουμε και έναν πιο πίσω για να κρίνει τη διοργάνωση, και δεν άκουσα τα καλύτερα πράγματα. Δηλαδή τέλειωσαν τα νερά, υπήρχαν πολλές δυσκολίες προς τα πίσω. Εντάξει, αλλιώς για μας ήταν πολύ καλή διοργάνωση. Πολύ καλή και εύκολη διαδρομή. Εντάξει, περάσαμε κάποιες γέφυρες που ήταν λίγο ψηλό ανηφόρα, αλλά έτσι είναι ήταν μικρές ανηφόρες, και μετά η κατηφόρα που έρχεται σε διευκολύνει πάλι. Οπότε δεν έπαιξε κάποιο ρόλο. Να μιλήσουμε για οι επόμενοι στόχοι τώρα, γιατί αυτά όλα καταγράφονται στην ιστορία. Από εδώ και έπειτα... Τώρα από θεραπεία 1-2 εβδομάδες, και μετά δεν έχουμε βάλει ακόμα στόχο, δεν έχουμε σκεφτεί. Μάλλον θα είναι ο μαραθώνιος της Αθήνας στο Νοέμβριο. Αλλά θα δείξει. Εύχομαι τώρα υπάρχουν κάποια δεκάρια. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, μα ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθούμε, από κοντά σε παρακολουθούμε, βλέπουμε πάντα με καμάρι αυτό που πετυχαίνεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που οφείλεις να πεις σε κάποιους ανθρώπους που φυσικά είναι από το κοντινό σου περιβάλλον, αν ήθελες να τους ευχαριστήσεις, αν ήθελες να τους δώσεις μια... Ποιοι είναι αυτοί που... Γιατί μόνος σου σίγουρα κάποιοι υπάρχουν από πίσω. Εντάξει. Αν θέλεις να τους πεις.
Ο πατέρας μου εννοείται που με βοηθάει στα πάντα, σε φαγητά, σε πολύ βοήθεια, εντάξει. Πολύ κοντά ο πατέρας σου, πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Ναι. Και με ακολούθησε και στο Μιλάνο. Να πούμε ότι ο πατέρας σου είναι παλιός αθλητής, ποδοσφαιριστής στον Εύρο Σουφλίου. Χρόνια γνωρίζει από τον αθλητισμό και γι' αυτό είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά που εσύ θέλεις. Ναι, καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα. Ο αθλητές, εντάξει, καταλαβαίνουν περισσότερα πράγματα. Και όπου αλλού ήθελες εσύ να ευχαριστήσεις. Βέβαια την ομάδα των Λύκων και Χατζιόγλου, που είμαστε μια πολύ καλή παρέα. Τον Δημήτρη και Χατζιόγλου, φίλος και προπονητής και υπερμαραθωνδρόμος. Αυτούς θέλω να ευχαριστήσω. Μακάρι να κατεβάσεις ακόμη το ρεκόρ. Βέβαια, θέλει προσπάθεια και πολύ προπόνηση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα να έχεις. Υγεία βέβαια. Χωρίς υγεία δεν γίνεται τίποτα. Να είσαι καλά. Υγεία και χωρίς τραυματισμούς. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.